Και γιατί δεν ψώνησες πολύ να μου, τι φταίει? Δεν ψώνησα ακόμα, δεν είχα καλό mood. Δεν είχες mood για ψώνια? Δεν ήμουν καλά ψυχολογικά μετά το χ του Ηρακλή. Έλεγα εντάξει, 4 ώρα ήταν ο αγώνας, λέω προλαβαίνω, λέω. Ναι, εντάξει. Πες 6 παρά θα τελειώσει, προλαβαίνω να πάω στο κέντρο να πάρω κάτι της. Ναι. Ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά χθες. Ναι. Αλλά δεν είχε κίνηση μετά το χ του Ηρακλή, απογοητευμένος ο κόσμος. Δεν είχε κίνηση, δεν είχε τίποτα. Ακριβώς. Δεν μπόρεσε να ψωνίσει. Περιμέναμε πώς και πώς να μπει ένα γκολ με την ψυχή στο στόμα ήμασταν. Και με τα λεφτά στο χέρι. Και με πολλές ευκαιρίες για τον Ηρακλή, τίποτα. Μόνο εσύ, παιδί μου, όλοι οι μαγαζάτορες της πόλης περιμέναν άντε να βάλει κανένα γκολ εκεί. Ακούγανε Γιώργο Ματζιούκη και τη μετάδοση του Λίμπερο. Έλα από εδώ, χου μουχ, να μπει κόσμο να ξεχυθεί. Να τονωθεί η αγορά αυτές τις μέρες. Είναι πολύ ενδιαφέρον η χθεσινή μετάδοση. Διότι έλεγε μία λέξη συνέχεια ο Γιώργος. Κλωτσομέτρηση, Κλωτσομπούνια. Κάπως περίεργο. Τι κλωτσομέτρηση, τι είναι αυτό? Έλεγε μία λέξη δική του. Δική του. Είχε βγάλει μία δική του λέξη και την έλεγε εδώ στο στούντιο, ας πούμε. Ναι. Ταυτόχρονα ακουγόταν και η μετάδοση και του Άρη. Και οι δύο είχε μετάδοση. Ραδιοφωνάκι πίσω, ναι, και έπαιζε τραντιστοράκι ο Ματζιούκης πάνω στο μικρόφωνο να ακούγεται. Όχι, στην εκπομπή. Α, στην εκπομπή. Και μάλιστα. Οι δύο μεταδόσεις είχαν έπαιζαν την ίδια ώρα ουσιαστικά. Λεπτό προς λεπτό εδώ στο Λίμπερο 107,4. Και έλεγε μια πολύ αστεία την λέξη, οποία δεν θυμόμαστε. Θα τη θυμηθώ. Να πάρω τηλέφωνο. Πάμε σε ένα διαλυματάκι. Έτσι, για να θυμηθούμε, παιδιά, εδώ δικές μας λέξεις εφευρίσκουμε στο Λίμπερο της καρδιάς σας. Είμαστε ακαδημαϊκό ίδρυμα.